Κυρίες και κύριοι, εν ώψη της κατάκτησης του πρωταθλήματος, εδώ και αρκετό καιρό, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, φιλοξενούμε τακτικά στο Δελτίο Ειδήσεων παίκτες αλλά και προπονητή του Διομίδη, που μας έχει κάνει περήφανους, το έχουμε πει αρκετές φορές. Κοντά μας απόψε ο Δημήτρης Δημητρουλιάς, ο προπονητής του Διομίδη, και ο σπουδαίος αμυντικός της ομάδας, ο Χρήστος Πρεόβολος. Καλησπέρα και στους δύο. Yeah. Καλησπέρα. Φαντάζομαι, κύριε Δημητρούλη, ότι η σημασία του πρωταθλήματος είναι αρκετά μεγάλη, της κατάκτησης. Καλά, δεν το συζητάμε. Διότι είναι το μοναδικό που έχει πάρθει σε όλα τα αθλήματα, σε όλη την Πελοπόννησο, έτσι δεν είναι? Ναι, και νομίζω ότι είναι πλέον γνωστό και στον κόσμο, εκτός το πλέον ότι είναι το πρώτο πρωτάθλημα που παίρνει ο σύλλογος, είναι και το πρώτο πρωτάθλημα που παίρνει σύλλογος σε οποιοδήποτε άθλημα, και όχι μόνο στην περιοχή της Αργολίδας, αλλά σε όλη την Πελοπόννησο. Αυτό μας κατατάσσει σε ένα μοναδικό πάνθεον, σε ένα από τα πολλά ρεκόρ που έχουμε κάνει φέτος. Συγκαταλέγεται και αυτό. Τι κάνουμε με το παιχνίδι της Τετάρτης με την ΑΕΚ? Θέλουμε να διατηρήσουμε και εκεί το αίτητο? Ναι, αυτό θα έλεγα ότι υπάρχει μια πίεση από τον κόσμο να μην χάσουμε το αίτητο, ίσως και γιατί παίζουμε με έναν ιστορικό αντίπαλο, που στο παρελθόν είχαμε και βαριές ήττες. Αλλά από την άλλη, η δικιά μου, ας το πούμε, δουλειά είναι να κοιτάζω το παιχνίδι της Κυριακής. Πρόκειται να παίξουμε δύο, μάλλον τα σπουδαιότερα μάτς της ιστορίας του Συλλόγου, δύο τελικούς ευρωπαϊκούς, και σίγουρα θα είναι κρίμα να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι της Τετάρτης με οποιοδήποτε έστω και μικρό κόστος για την Κυριακή. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι την Τετάρτη δεν θα προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε, αλλά εγώ προπονώ την ομάδα με σκοπό να είναι ετοιμοπόλεμη την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι στην καλύτερη τους κατάσταση, αλλά με τη βοήθεια του κόσμου και με τη θέληση σίγουρα θα μπορούσαμε να φτάσουμε στη νίκη, που και αυτή θα παντρευτεί με ένα σπουδαίο ρεκόρ αν έρθει, γιατί θα τελειώσουμε μια ολόκληρη σεζόν μαζί με τα play-off χωρίς ήττα. Μόνο με νίκες. Κάτι που σίγουρα δεν έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος σύλλογος. Αύριο επίσης έχουμε και τη Φιέστα. Τι περιλαμβάνει όλο το πρόγραμμα? Η Φιέστα, όπως θα ξέρετε, όπως ήθιστε, μετά το τέλος του αγώνα θα γίνει απονομή του πρωταθλήματος, θα σηκώσει την κούπα ο αρχηγός εν ώψη του κοινού, και στη συνέχεια, με την πρωτοβουλία του Δημάρχου μας, του κ. Καμπόσου, θα γίνει μια μεγάλη γιορτή στους στρατώνες του Καποδίστρια. Κάπου εδώ κάνω μια επίκληση στον κόσμο να είναι εκεί. Νομίζω ότι είναι υπόθεση όλων μας, ένα πρωτάθλημα στον τόπο μας για πρώτη φορά. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο, θα είναι μια μεγάλη γιορτή και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Είναι ακριβώς η επόμενη ερώτηση που θέλω να κάνω. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή του κόσμου, πόσο επηρεάζει όλο αυτό το αποτέλεσμα? Τώρα είναι μια καλή στιγμή να... Φτάσω στον κύριο, ναι, μπράβο, στον κύριο Πρεόβολο. Αλλά ήθελα πρώτα, ναι. Επειδή εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές για τον κόσμο, το έχω πει πολλές φορές, είναι ο 8ος παίκτης μας. Καμιά φορά δεν είναι ούτε ο 8ος, είναι ο 7ος ή ο 6ος. Mm-hmm. Η συμβολή του και σε πολύ σημαντικά παιχνίδια φέτος έχει δείξει ότι χωρίς αυτόν δεν θα φτάναμε τόσο μακριά. Μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο κίνητρο. Και μια και έχουμε και τον Χρήστο εδώ, που είναι ένας άνθρωπος που τον βρήκα στο Διομίδη, είναι ο μόνος που έχω βρει στο Διομίδη και δεν με βρήκε, από την τωρινή ομάδα. Έχει ζήσει πολλά με την ομάδα, έχουμε κάνει συμπαίκτες πολλά χρόνια μαζί. Νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος να σας πει είναι γιατί... Είναι ο παλαιότερος παίκτης του Διομίδη. Για το πώς εισπράττει όλο αυτό. Κύριε Πρεόβολε, για πείτε μας, πώς βιώνετε εσείς όλο αυτό που συμβαίνει? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο Μίμης, είμαι ο πιο παλιός παίκτης στην ομάδα και το ζω αυτό πολλά χρόνια. Αυτό που έχω να πω ότι είναι, ζω κάτι μαγικό. Είναι κάτι το τρελό για μένα, τόσα χρόνια να βλέπεις στο γήπεδο κάθε παιχνίδι γεμάτο ασφυκτικά. Είναι το καλύτερο συνέστημα που μπορεί να νιώσει ένας αθλητής, και πόσο για μας, και ειδικά για μένα που δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα αυτή και το Μίμη, γιατί αυτό είναι ένας πραγματικός άθλος, όπως έλεγα και στον Ολυμπιακό χθες. Είναι ένας άθλος με τόσο λίγα λεφτά, με τόσο μικρό μπάτζετ, αλλά με πολλή στήριξη από τη διοίκηση και μεταξύ μας, που έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τον κόσμο, αυτό που είπε ο Μίμης είναι αλήθεια, δηλαδή όχι ο 8ος. Ορισμένες φορές, όπως και μες στο Λουτράκι, σε δύσκολα παιχνίδια που η ομάδα περνούσε δύσκολες καταστάσεις, μας έσπρωχνε πάρα πολύ δυνατά, και έχουμε καταφέρει αυτό το απίστευτο που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται όλη αυτή η αλλαγή? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαι μεγάλος και σε ηλικία και αθλητής, και θέλω να σας πω μόνο κάτι, ότι
Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου φέτος, μετά από τόσα χρόνια που παίζω αυτό το άθλημα, που νιώθω για ποιο πράγμα παίζω. Πρώτη φορά νιώθω ότι παίζω για την ομάδα, ότι όλα κινούνται, ξεκινούν και τελειώνουν μέσα στην ομάδα. Δηλαδή όλα τα κάνουμε για την ομάδα και αυτό που λέω είναι μεγάλη κουβέντα, δεν το έχω ξανανιώσει ποτέ. Δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίκτη όλοι προσπαθούμε και παλεύουμε τα μέγιστα για την ομάδα. Και αυτό μπορεί να το καταλάβουν μερικοί, πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί. Είναι ένα πράγμα που το έχει μεταφέρει ο Μίμης καταρχάς και ξεκινάει από την ομοιογένεια των παικτών που έχουμε τύχει να έχουμε παιδιά που να το έχουν αυτό, δηλαδή να το μεταδίδουν και στους άλλους με έμπειρους φέτος παίκτες. Και είναι μια πραγματικά ομαδική δουλειά. Είναι μια δουλειά που φαίνεται το αποτέλεσμά της. Εσείς είστε ναυπλιώτης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Οι ναυπλιώτες, ξέρουμε ότι πάντα υπήρχε μια κόντρα μεταξύ αέρους και ναυπλίου, θα το πω. Κάποιοι θα με μισήσουν γι' αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Πείτε μου, οι ναυπλιώτες στηρίζουν τον Διομήδη, που είναι ουσιαστικά ομάδα του Άργους, όσο θα στήριζαν μια οποιαδήποτε ομάδα? Τώρα να μην το πάρω κι εγώ εγωιστικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι πολλοί ναυπλιώτες έχονται στο γήπεδο και ειδικά φέτος και με βλέπουν στο δρόμο και τα παιδιά έχουν εξετρελαθεί με όλο αυτό που έχει γίνει και δεν υπάρχει αντιπαλαιότητα πλέον, γιατί νιώθουν κι αυτοί πολύ περήφανοι για το Διομήδη, νιώθουν κι αυτοί ότι είναι δικιά τους ομάδα. Μα και έτσι είναι, έτσι δεν είναι? Ναι, και μάλιστα πολλοί κόσμος που δεν έχει έρθει ποτέ στο γήπεδο έχει έρθει φέτος πάρα πολλές φορές στο Διομήδη και αυτό με κάνει εμένα προσωπικά πολύ περήφανο για όλο αυτό. Που έχουμε βάλει και τον ναύπλιο μέσα και τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Τι μηνύματα λαμβάνετε από αυτούς? Έχετε έρθει σε επαφή με κόσμο που δεν έχει καμία σχέση, ναι, αλλά σας παρακολουθεί. Κοιτάξτε, ποια είναι τα μηνύματα που σας μεταφέρουν? Τα μηνύματα είναι ότι αυτό που σας έλεγα, ότι είναι άθλος αυτό που έχει γίνει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί, αλλά πραγματικά είναι ένας άθλος. Πιστεύω ότι έχουν μία διάσταση. Πώς με τόσο μικρό budget, με τόσο δουλειά έχει γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε φτάσει στο τελικό της Ευρώπης, το λέμε και εμείς, το λέμε και με το Μίμη και δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που το ζούμε, ίσως τώρα το λέμε, αλλά αργότερα θα καταλάβουμε τι έχουμε πετύχει. Έχουν τρελαθεί και ο κόσμος μας το μεταδίδει και εμείς προσπαθούμε να το βιώσουμε, να το ζήσουμε, να το χαρούμε κι εμείς μαζί τους. Φαντάζομαι ότι βοηθάνε και οι οικογένειές σας αυτό. Και εσείς έχετε και τρία παιδιά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σίγουρα. Τώρα, τι λέτε, αυτό είναι... Παρακολουθούν. Τα παιδάκια σας είναι μικρά, είναι τρία κοριτσάκια. Είναι μικρές οι κόρες μου, ναι. Όσο μπορώ τις φέρνω στο γήπεδο, αν και φέτος με αυτά που έχουμε κάνει το γήπεδο είναι πάντα γεμάτο και δεν χωράμε. Και είναι και δύσκολο να παρακολουθήσουν. Σίγουρα, ναι, αλλά είναι ένα κίνητρο επιπλέον να τις φέρω στο γήπεδο και νιώθω πολύ καλά γι' αυτό. Θα αφήνατε τα παιδιά σας να προχωρήσουν στον αθλητισμό? Σίγουρα. Στον αθλητισμό υπό αυτή την έννοια, όπως είστε εσείς τώρα. Σίγουρα. Αν και με τις κόρες μου στο handball είναι λίγο δύσκολο, γιατί το θεωρώ έτσι κατά εμέ πιο αντρικό άθλημα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα. Θα τις προωθήσετε προς τα εκεί. Στον αθλητισμό. Και πολύ καλά θα κάνετε. Κύριε Δημητρούλια, να ανακεφαλώσουμε και να καλέσουμε τον κόσμο για την Τετάρτη. Mm-hmm. Στο γήπεδο, να πούμε λίγο ώρα. Ο αγώνας με την ΑΕΚ θα πάει μια ώρα μπροστά, θα γίνει σε 7. Mm-hmm. Οπότε αμέσως μετά, υπολογίζω γύρω στις 8.30, θα έχουμε τις απονομές, 9 παρά, κατά τις 9 και θα είμαστε όλοι εκεί στους στρατώνες. Πολύ μεγάλη στιγμή για το Άργος, για την Αργολίδα, σας λέω, σας το ξαναλέω, ακόμα και για την Πελοπόννησο. Σχετικά με όσα είπατε για τον Ναύπλιο, μας συγκινεί πολύ, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Στο Λουτράκι θα έλεγα ότι ο κόσμος ήταν μοιρασμένος από την Αργολίδα. Όσους είχαμε από το Άργος, είχαμε και από το Ναύπλιο. Πολύ σπουδαίο αυτό. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ξεκινήσαμε από τα μικρά μας σύνορα και τα ανοίξαμε ακόμα και σε πανελλήνιο επίπεδο. Γιατί δεχόμαστε συγχαρητήρια ή μιλάμε σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις από όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή για τον τόπο. Και εμάς μας συγκινεί, σχεδόν δεν είμαστε σε θέση να. Ακόμα να αντιληφθούμε, όπως είπε και ο Χρήστος, το επίπεδο της επιτυχίας που έχουμε κάνει και θα μας πάρει χρόνο. Το αυριανό είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, από τις σπουδαιότερες που έχουν γίνει στην Αργολίδα και νομίζω ότι είναι υπόθεση όλων μας. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Και εγώ αυτό θεωρώ, γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο. Βέβαια, σε αυτή τη συνέντευξη επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο θέμα της Τετάρτης. Σαφώς. Θα σας κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση. Δεν το είχαμε συνεννοηθεί, βέβαια. Θα σας καλούσαμε και την Παρασκευή, αν θα μπορούσατε να είστε εδώ.
Για να μιλήσουμε λιγάκι και να καλέσουμε και τον κόσμο για την Κυριακή. Θα είναι χαρά που είναι μας. Το σημαντικότερο. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πριόβολο, κύριε Δημητρούλια. Να είστε καλά.